Πάτων γιατί εκείνο μισέρθαμε έβραμα το χαλαμένα δακές καλύφα και τον αγκετάλλο εκείνο χαραπά, χαλαμένο. Χαλαμένο. Έχουνε σχολείο. Έχουνε σχολείο. Τα μωρά μου πάνε στο σχολείο. Και πώς μαθάνε τα μωρά, ρούσικα ξέρουν ρωμαϊκά. Εμείς έμπρεσα μαθάναμε ρωμαϊκά, τώρα μαθάνε ρούσικα. Ρωμαϊκά πα. Α, ρωμαϊκό το μάθημα έχω. Άμα και ρωμαϊκά το ρία κυλέγουμε. Στα κυλέγουμε. Μαθάνουν τα ελληνικά. Ναι, πολλά καλό πράγμα είναι τα μωρά μου, εμείς αν και μαθάματα, ξέρουμε τη μέτρα τα μωρά μου, μαθάνε και ξέρουμε τα ελληνικά. Από τα μωρά όλα ξέρουμε τώρα. Εδώ βλέπουμε μια ιστορική φωτογραφία του 1967 και βλέπουμε το συγκρότημα Συρτάκη που κάνει μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύησης με τους Έλληνους Δημοκράτες. Σε αυτές τις συναυλίες μαζεύουμε τα λεφτά και στείλαμε για βοήθεια στην Ελλάδα. Το σύνθημα γράφει «Όχι φασιστική δικτατορία». Ελευθερία στους Έλληνες Δημοκράτες. Εδώ κάτω βλέπουμε μια άλλη φωτογραφία. Είναι η φωτογραφία του 1989. Είναι η τελευταία φωτογραφία τόσο μαζική που φαίνεται που έγινε στο Φτελέν. Τώρα δεν βλέπεις τόσους ανθρώπους εκεί πέρα. Άλλοι ήρθανε τον 90, άλλοι ήρθανε πιο έξυπνη το 89 και έτσι αυτό το χρονικό διάστημα πάντα έχουν και τώρα οι τελευταίοι ακρίτες των χωριών μας έρχονται. Οι γέροι, οι άρρωστοι, αυτοί που δεν ήθελαν να αφήνουν αυτά τα χωριά μας. Μια οικογένεια της Τυφλίδας που φεύγει στην Ελλάδα και βλέπετε εδώ ένα παιδάκι, το μικρό παιδάκι που έχει την ελληνική σημαία μαζί του, δηλαδή φεύγω για Ελλάδα. Ήταν η οικογένεια του Γιώργου Παπουνίδη, του γιού του Ηρακλή Παπουνίδη. Φεύγει για καλά για την ιστορική πατρίδα. Είναι χαρά και είναι και λύπη ταυτόχρονα. Περίπου 100 οικογένειες από τα χωριά της Σιραγκάς
ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στη νέα σάντα του Κιλκής, επειδή οι παππούδες τους κατάγονταν από τη σάντα της Τραπεζούντας. Οι πρόσφυγες αυτοί το 1995 έκτισαν την εκκλησία του προφήτη Ηλία στη νέα σάντα του Κιλκής με πέτρες που μετέφεραν από τα χωριά τους από τη Γεωργία για να μοιάζει με τον προφήτη Ηλία στο Φτελέν. Εκεί πλημέτων ο Αηλίας, έτωνε στη μέση τη χωρίο να πες. Έχτισαν το τεμέτερον όλοι οι παππούδες εμούνε, κουβάλεσαν τα λιθάρια από μακρά και εμάζεψαν όλα και έχτισαν εκεί στο χωρίο να πες την εγκλησία. Και τα παιδεία τεμέτερον όταν έρθανε εδώ, είπανε ας εφτάμε άρα εικόν εγκλησία μας στην Ελλάδα. Και έκανε τα πέτρα σε πέκι έγκανε και όλοι εμάζεψαν και πήκανε άρα εικόν εγκλησία μαδακά. Είμαι 27 χρόνια και γεννήθηκα στην Ηλία. Αλλά τώρα πριν 9 χρόνια, 8-9 χρόνια είναι πόλεμος. Και άλλο δεν είναι το ζωή. Και όλοι έφυγαμε, έρθαμε εδώ στην Ελλάδα. Μένω εδώ μέσα στο χωρίο. Σαν, στη νέα σαν. Και είμαι ευχαριστημένος στην Ελλάδα, δηλαδή δίνουν μας και αυτά τα σύνταξη. Αλλά εκεί να έμεσαι, στη Γεωργία που έμεσαι, είχα άσχημα. Πολύ έτσι. Τώρα κάπα δίνει, αλλά δίνει λίγο. Λίγο δίνει. 12-13 ευρώ. Τι να κάνουμε τα 13 ευρώ. Αλλά είναι καλά, εδώ είναι καλά. Η οικογένεια Τεμών αποτελείται από 4 μωρά. Τα 4 πάρθανε. Επέμεναν εγώ και η γιαγιά. Η γιαγιά ερώστε στην εντόχυνα των κεφαλικών. Θέλοντας με θέλοντας, εγώ πάρθασα παιδεία μέσα στην πατρίδα. Ευχαριστούμε το κράτος, αδά πολλά και δούλεψαμε, αλλά δεν έκανε μας σύνταξη. Ζούμε σύνταξη, δεν μας κάθαν αρχή τιμηνός, με τη σύνταξη δίνε μας το με τον καιρό. Δόξα τω Θεώ, για τώρα είμαι καλά, αλλά στη Σάνταν είμαι ως περίπου 100 οικογένειες. Όλα βολεύτηκα, δόξα τω Θεώ. Δουλειές υπάρχουν, όλα υπάρχουν. Που θέλω να δουλεύω, πάντα βρήκα δουλειά. Και είμαι σαλά καλά. Ήμουνα 15 χρόνια όταν ήρθαμε στην Ελλάδα από τη Γεωργία, δηλαδή από την πρώτη Σοβιετική Ένωση. Και ναι, θυμάμαι πολλά. Τα σχολικά μου χρόνια τα θυμάμαι καλά. Το χωριό μου το θυμάμαι καλά. Και από ό,τι μεγάλωσα, ας πούμε, και θυμάμαι αυτά που ήταν εκεί πέρα, πιστεύω πως δεν ήταν άσχημα. Αλλά εδώ είναι πιο καλύτερα, νομίζω. Αφού τα παιδιά είναι εδώ και πήγαν, θα χτίσουν το σπίτι, θα βγάλω και πάω στη Γεωργία. Άμα για εγώ τα σκοπεύω. Εκεί έμεινε πάρα λίγο κόσμο. Ναι, όλοι ήρθαν να δω. Θα ήθελα να πω μια βόλτα και να έρθω. Όχι για πάντα. Κάψε στο καρδό μου να σκόρε τον εσκύλα φορεσμένον. Και
τελευταία και λένε, γράψανε πάνω στο σπίτι τα νούμερα οι Γεωργιανοί από τα βουνά που ζουν μακριά στα βουνά να κατεβαίνουν στα πιο καλύτερα μέρη. Κάνουνε πώς, ληστεύουνε τα χωριά. Σπάουνε τα πόρτες, παίρνουν ό,τι θέλουν, γιατί οι χωριτιανοί μας άφησαν γεμάτα σπίτια περισσότεροι που ήρθαν και δεν σκέφτουσαν να μένουν στην Ελλάδα, να γυρίζουν με. Και τώρα αυτοί έχουν τα σπάνουν όλα και ληστεύουν τα, όχι μόνο τα πράγματα που είναι μέσα στα σπίτια, αλλά και τώρα θα πάρουν και τα σπίτια. Στην κοινότητα μας έχουμε έναν πρόεδρο της κοινότητας, ο Μαραντίτσο Αχιλέας. Έμεινε εκείνος ένας δακρύτης, προσπαθεί κάτι να κάνει. Του λένε, δώσ' μας τα κλειδιά της δημαρχίας, που είναι το γραφείο, και εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Λέει, όχι, δεν θα σας δώσω. Τον απειλούνε, οι άνθρωποι προσπαθούν, λέει, έρχονται με τα λεωφορεία 10, 20, 30 άτομα και οπλισμένοι αυτοί, και μας φοβερίζουν κάθε μέρα. Τι να κάνουμε. Τώρα η Ιωρία ήταν η κατάσταση, ας πούμε, έτσι. Τώρα έκαναν τις εκλογές πρόσφατα, 4 Ιανουαρίου είχαν εκλογές. Έχουμε τώρα νέων πρόεδρων, τον Σακασφίλη τον Μίσα, ήταν ο Σεβαρντάτζε πριν, τώρα είναι αυτός ο νέος. Νομίζω μπορεί να κάνει κάτι αυτός για να τα πράγματα να ησυχάζουν. Τι θέλουμε εμείς. Πρώτα και πρώτα δύο υπηκότητες. Σαν Έλληνοι της Γεωργίας και σαν Έλληνοι της Ελλάδος. Γιατί έχουμε δικαίωμα τόσα χρόνια, 6 γενιές του ελληνισμού χτίσανε όχι μόνο τη Γεωργία, ολόκληρη η Σοβιετική Ένωση. Κατάλαβα.